Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Το εργατικό κέντρο ΣΑΜΟΥ με διάφορους τρόπους, συλλαλητήρια, εκδηλώσεις με την Παρσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης, με τους συλλόγους της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, με αποστολή ρουχισμού και ειδών πρώτης ανάγκης, όλα αυτά τα χρόνια εξέφρασε και εκφράζει την αλληλεγγύη του σε πρόσφυγες και μετανάστες, θύματα των πολέμων και της οικονομικής εκμετάλλευσης του πλούτου των χωρών τους. Αποκάλυψε από την πρώτη στιγμή ότι για τον εγκλωβισμό του στο hot spot της ΣΑΜΟΥ και των άλλων νησιών του Αιγαίου, κάτω από άγλιες συνθήκες, ευθύνεται η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Κυβέρνησης Τουρκίας και ο κανονισμός του Δουβλίνου. Παλεύουμε με κάθε τρόπο να κλείσει εδώ και τώρα το κολαστήριο hot spot, να μην δημιουργηθεί άλλο, να διατηρηθεί μια μικρή δομή ως χώρος υποδοχής, καταγραφής και ταυτοποίησης για τις λίγες μέρες που θα παραμένουν στη ΣΑΜΟΥ με δικό της ιατρείο. Να απεγκλωβιστούν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες από τη ΣΑΜΟΥ, να μεταφερθούν στην υπηρετική Ελλάδα σε κέντρο με ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης και από εκεί σε όποια χώρα επιθυμούν. Να μεταφερθούν οι υπηρεσίες ασύλου στην υπηρετική Ελλάδα. Να καταργηθεί η Συμφωνία Κυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, να αποζημιωθούν στο 100% όσοι κάτοικοι έχουν πληγεί από το μακροχρόνιο εγκλωβισμό. Άμεση στελέχωση του νοσοκομείου, της ΣΑΜΟΥ, όλων των μονάδων υγείας, καθώς και του ΕΚΑΒ, με μόνιμο προσωπικό, μονιμοποίηση συμβασιούχων και επικουρικών γιατρών. Ιδιαίτερα θα σταθούμε στην κινητοποίηση της 7ης Φλεβάρη του 2019, γιατί βοηθάει στην εξαγωγή συμπερασμάτων για την πορεία του κινήματος. Ήταν συνέχεια πρωτοβουλειών, έκφρασης αλληλεγγύης, κινητοποιήσεων, ανακοινώσεων και δράσεων που ανέπτυξε το Εργατικό Κέντρο ΣΑΜΟΥ και το Νομαρχιακό Τμήμα ΣΑΜΟΥ της ΑΔΕΔΗ, τα Σωματεία, η Επιτροπή Ειρήνης, οι Σύλλογοι της ΟΓΕ, όλα αυτά τα χρόνια. Στις 17 Δεκάτου του 19, με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου, έγινε συγκέντρωση με επιθετικό αίτημα να κλείσει το hot spot, απεγκλωβισμός προσφύγων και μεταναστών, αλληλεγγύη σε πρόσφυγες και μετανάστες. Προηγήθηκαν περιοδίες σε χώρους δουλειάς και συζητήσεις. Ακολούθησε η διαμόρφωση κοινού πλαισίου για το προσφυγικό από τους τρεις συλλόγους της υγείας, το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο, τον Ιατρικό Σύλλογο και το Σύλλογο Νοσοκομειακών Γιατρών, με αφορμή τη σύσκεψη που είχε καλέσει ο Δικηγορικός Σύλλογος για το θέμα. Το παραπάνω πλαίσιο έγινε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά τη σύσκεψη φορέων που είχε καλέσει ο Δήμαρχος και της Αποστολής Αντιπροσωπείας στις 4 Δωδεκάτου του 19 στην Αθήνα, στον Υπουργό και στα κόμματα, πλην Χρυσής Αυγής βέβαια, συμμετείχε το Εργατικό Κέντρο και το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Η απεργιακή συγκέντρωση της 7ης Φλεβάρη ήρθε σαν αποτέλεσμα σύσκεψης που κάλεσε το επιμελητήριο. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα αρνητικό για το Εργατικό Κέντρο και το Νομαρχιακό Τμήμα ΣΑΜΟΥ της ΑΔΕΔΗ, με πολλές επιθέσεις και προσπάθειες αποδόμησης της θέσης μας. Μετά από καλούς χειρισμούς σε επόμενες συσκέψεις, καταφέραμε να συμφωνήσουν με τη θέση μας χωρίς εκπτώσεις και παρεκκλήσεις. Τελικά βγήκε ανακοίνωση πλαίσιο που συντάξαμε εμείς και υπογραφόταν από 19 σωματεία, συλλόγους και φορείς του νησιού, από την Αντιπεριφέρεια, από το Δήμο, από τη Μητρόπολη, για πανσαμιακή απεργία. Συγκροτήθηκε οργανωτική επιτροπή από τους Εργατικό Κέντρο ΣΑΜΟΥ, ΑΔΕΔΗ, Επιμελητήριο, Εμπορικούς Συλλόγους Βαθέως Καρλοβάσου, Δικηγορικό Σύλλογο, Σύλλογο Ενοικιαζομένων Δωματίων. Στις 26 πρώτου του 19 δόθηκε συνέντευξη τύπου στο πνεύμα και το περιεχόμενο της ανακοίνωσης. Βγήκε αφίσα που έλεγε «Stop στο έγκλημα, να κλείσει το hot, hot spot, stop στην υποβάθμιση της υγείας». Η αντικειμενικότητα του προβλήματος, η δράση μας και η δύσκολη κατάσταση στην πόλη του Βαθιού συνέβαλαν στην πανσαμιακή απεργία της 7ης Φλεβάρη, όπου περίπου 4.000 σαμιώτες κινητοποιήθηκαν για το προσφυγικό και την υγεία. Αποτελεί σημαντική στιγμή για το κίνημα στο νησί μας ότι όλοι σχεδόν οι σύλλογοι και οι μαζικοί φορείς που ήταν πάνω από 30, όπως το Επιμελητήριο, οι Εμπορικοί Σύλλογοι, ο Σύλλογος Εστίασης κλπ, για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες συμφώνησαν με τη θέση μας για το προσφυγικό.
Ιδιαίτερα θετικό στοιχείο αποτελεί ότι η ίδια η κινητοποίηση, καθώς και το περιεχόμενο και το πλαίσιο πάλης της, που απαντάει στα προβλήματα με όρους αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, απομόνωσε ακραίες ρατσιστικές, εθνικιστικές και φασιστικές ομάδες και φωνές, όπως η ομάδα ΣΑΜΟΣΟΣ, καθώς επίσης ότι έστω και για λίγο ο κόσμος διαδήλωνε και πάλευε με αυτό το πλαίσιο. Επίσης αποτελεί σημαντική στιγμή στην προσπάθεια που πάντα καταβάλουμε για κοινή δράση με τους αυτοαπασχολούμενους και τους φορείς τους, την οποία πρέπει να συνεχίσουμε και με άλλα ζητήματα, όπως παραδείγματος χάρη ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ να παραμείνει ανεξάρτητα από το προσφυγικό. Η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, η φορολογία, δίνοντας έμφαση στην επαφή μας, στην επαφή κυρίως με τους δικούς τους, με τους ίδιους τους αυτοαπασχολούμενους και τους μικρούς εμποροβιοτέχνες. Συνέχεια των δράσεων ήταν η παρουσία του εργατικού κέντρου στην υποδοχή προσφύγων μαθητών στα σχολεία, διεκδικώντας εκπαίδευση όλων των παιδιών με ευθύνη του κράτους, εμβολιασμούς και πιστοποιητικά υγείας, ασφαλή μεταφορά τους στο σχολείο, καταγγέλλοντας την καλυμμένη ρητορική μίσους, ρατσισμού και ξενοφοβίας από μειοψηφίες συλλόγων γονέων. Η συμμετοχή σε διάφορες συνελεύσεις των χωριών, δηλώνοντας κατηγορηματικά τις προαναφερθείς θέσεις του, χωρίς να παρεκκλίνει στο ελάχιστο από αυτές. Στο πλαίσιο των πανεγιακών συγκεντρώσεων, διοργανώθηκαν συγκεντρώσεις για την υγεία και το προσφυγικό με συμμετοχή πολλών σωματείων, φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και συγκέντρωση συναυλίας στις 15 Δεκάτου και στις 27 Εντεκάτου αντίστοιχα. Στο μεταξύ και μετά τις εκλογές, ο νέος Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου διοργάνωσε συγκέντρωση στις 21 Δεκάτου του 19. Το εργατικό κέντρο συμμετείχε με το δικό του μπλοκ και πλαίσιο πάλης, ξεσκεπάζοντας τον Δήμαρχο και άλλους φορείς που συντάσσονται πλέον με τη νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για δημιουργία νέου hot spot στο χωριό Μυτιλινιούς. Το Δεκέμβρη του 19 το εργατικό κέντρο συγκεντρώνει και παραδίδει ήδη πρώτης ανάγκης και βοήθεια στους πρόσφυγες στο λιμάνι του Καρλοβάσου, αλλά και στους πληγέντες από το σεισμό στην Αλβανία, δείχνοντας και με αυτόν τον τρόπο τη διεθνιστική του αλληλεγγύη για όλους τους εργαζόμενους, θύματα της βαρβαρότητας του καπιταλισμού και των υπεριαλιστικών πολέμων. Χωρίς υπερβολές, το εργατικό κέντρο Σάμου όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί φάρο ελπίδας και προσανατολισμού, απεγκλωβισμού των προσφύγων και μεταναστών από το νησί και από τη χώρα. Στέκεται αλληλέγγυος στους κατατρεγμένους, ντόπιους και ξένους. Ξεσκεπάζει όλους εκείνους που προσπαθούν να στρέψουν τους κατοίκους του νησιού ενάντια στους πρόσφυγες και όχι σε εκείνους που προκαλούν τους πολέμους και τον εγκλωβισμό των προσφύγων. Συμβάλλει πολλαπλά στο να μην υπάρχουν ακρότητες σε μεγάλο βαθμό, παρότι κάποιοι με την ανοχή και ευθύνη κράτους και δήμου εκμεταλλεύονται την κατάσταση για τις αντικειμενικές δυσκολίες της υπερσυσσόρευσης 8.000 και πλέον ανθρώπων σε άθλιες συνθήκες. Καλεί τους Σαμιώτες να μην απογοητευτούν από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, να μην δεχτούν το νέο hot spot στο πλαίσιο του μικρότερου κακού, του εφικτού, που καλλιεργεί ο Δήμος, η Περιφέρεια, ο Βουλευτής, αλλά να παλέψουν μέσα από τα σωματεία, από το ταξικό εργατικό φιλιρινικό κίνημα για κλείσιμο όλων των hot spot, απεγκλωβισμό προσφύγων και μεταναστών από το νησί και από τη χώρα, για κλείσιμο των βάσεων, ενάντια στο σύστημα που γεννά φτώχεια, πολέμους και προσφυγιά. Υψώνει τείχος το ρατσισμό και στην ξενοφοβία. Αγωνίζεται για τις σύγχρονες ανάγκες όλων των εργαζομένων. Ευχαριστώ.